με την κατάθεση του πρώην Υπουργού Οικονομικών Βάσου Σαρλί και του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων Γιώργου Πούφου συνεχίζονται σήμερα οι ακροάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία. Ο κύριος Σαρλί, καταθέτοντας το πρωί, ανέφερε ότι ούτε το κράτος ούτε οι τράπεζες είχαν αντιληφθεί το μέγεθος της ζημιάς που θα ακολουθούσε για την Κύπρο η απόφαση του Eurogroup για απομείωση των ελληνικών ομολόγων. Η Στεφανία Σάβα είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας ενημερώσει. Στεφανία, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Σταυριανή, κυρίες και κύριοι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά έχει ολοκληρωθεί και η κατάθεση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του κ. Γιώργου Πούφου. Όμως θα σας πω για το τι είπε προηγουμένως ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Βάσου Σαρλί, ο οποίος, να υπενθυμίσω, ότι υπουργοποιήθηκε στις 23 Τρίτου του 2012. Ο κ. Σαρλί, λοιπόν, όσον αφορά την απομείωση των ελληνικών ομολόγων, είπε ότι ούτε οι τράπεζες αντιλήφθηκαν το μέγεθος της ζημιάς που θα απομείζονταν, αλλά ούτε και το ίδιο το κράτος το μέγεθος της ζημιάς που θα ακολουθούσε. Άρα δεν γνώριζαν και άρα δεν μπορούσαν να πάρουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης, είπε. Η άποψη του κ. Σαρλί είναι ότι θα μπορούσε η Κυπριακή Δημοκρατία να ζητήσει απαλλαγή από την απομείωση των ελληνικών ομολόγων, καθώς το ύψος της ζημιάς ήταν πολύ περισσότερο από το 72%, αν ερχόταν στο 90%, κάτι που χαρακτήρισε ως τεράστια ζημιά. Είπε ότι μέσα από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορούσε να θέσει κάποια ζητήματα σε σχέση με την απομείωση των ελληνικών ομολόγων. Είπε πως δεν έγινε τίποτα απολύτως. Δεν έγινε ούτε επιστημονική μελέτη επί του θέματος και έτσι έγινε ανεφόρον αποδοχή από την Κυπριακή Δημοκρατία της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων. Είπε επίσης ότι το υπερβολικό έλλειμμα στον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους, που ανερχόταν στο 1 δις ετησίως, είχε κινήσει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ζητούσε να μειωθεί το έλλειμμα κάτω του 3%. Τα έξοδα, είπε, αυξάνονταν κάθε χρόνο και τα έσοδα μειώνονταν, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το 1 δις το χρόνο, κάθε χρόνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Σταυριανή, ερωτήθηκε σε σχέση με δηλώσεις που έκανε στο πρωινό δρομολόγιο του ΡΙΚ, ότι το έλλειμμα θα γινόταν κατορθωτό να μείνει κάτω από το 3%, όπως ζητούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρωτήθηκε γιατί εξέφρασε αυτή τη βεβαιότητα από τη στιγμή που ετησίως το έλλειμμα ήταν 1 δισεκατομμύριο ετησίως. Είπε πως έλαβε διαβεβαίωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια ότι θα λαμβάνονταν μέτρα οδυνηρά μεν, αλλά θα μειώνεται το έλλειμμα κάτω του 3%. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Σαρλί ερωτήθηκε αν είχε διαφωνίες με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέση με την κατάσταση της οικονομίας. Είπε ότι κάποιες διαφωνίες υπήρχαν, ο πρόεδρος ήταν αρνητικός σε όλες τις προτάσεις της Τρόικας. Ερωτήθηκε αν ως Υπουργός Οικονομικών υπέβαλε προτάσεις και αν εγκρίθηκαν αυτές οι προτάσεις. Είπε ο κύριος Σαρλί ότι ναι, υποβάλαμε προτάσεις οι οποίες κρίθηκαν ότι δεν μπορούσαν να περάσουν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, Σαυριανή, ερωτήθηκε σε σχέση με το κούρεμα. Είχαμε μια πολύ σημαντική δήλωση όσον αφορά το κούρεμα. Είπε λοιπόν πως ουδέποτε τέθηκε στον ίδιο, είτε από την Τρόικα, είτε σε συνεδρία του Eurogroup, θέμα κουρέματος. Ωστόσο, ανέφερε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου του 2012, σε μια επίσημη συνάντηση με την Τρόικα και κάποιους άλλους τους οποίους δεν κατονόμασε, αναφέρθηκαν σκέψεις κουρέματος κυπριακών ομολόγων, όχι καταθέσεων κυπριακών ομολόγων. Είπε ο κύριος Σαρλί ότι ο επικεφαλής της Τρόικα, όταν βγήκε από την αίθουσα, είπε ότι αυτό θα ήταν μια μεγάλη καταστροφή για την Κύπρο. Θα ήταν λάθος και άδικο για την Κύπρο από τη στιγμή που οι ανάγκες της είναι μεταξύ 2 έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ερωτά ο κύριος Πικής τον κύριο Σαρλί, για πρώτη φορά ακούσατε θέμα κουρέματος, σε μένα, λέει, δεν τέθηκε ποτέ. Αυτά συνοπτικά, Σταυριανή, όσον αφορά τα όσα ανέφερε ο κύριος Σαρλί. Να σας πω και κάτι άλλο για το μνημόνιο που αναφέραμε σε προηγούμενες ανταποκρίσεις, ότι ο ίδιος είπε ότι στις 22 Ενδεκάτου του 2012 είχε συμφωνηθεί το μνημόνιο εκατέρωθεν μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η συμφωνία επήλθε τηλεφωνικώς, παρακαλώ, στις 28 Ενδεκάτου του 2012 και επικυρώθηκε γραπτός την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 29 Ενδεκάτου του 2012.
είπε ότι πρόκειται για το ίδιο μνημόνιο που υπογράφηκε, το σημερινό μνημόνιο δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος, να σας πω και έτσι, εντάξει, τι ανέφερε ο Διευθυντής Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ο κύριος Πούφος, ο οποίος έκανε σφοδρά παράπονα σε σχέση με, με το χειρισμό που είχε το τμήμα του τα τελευταία 10 χρόνια, ότι υπήρξε μια εγκληματική αποδυνάμωση και υποβάθμιση του τμήματός του, ότι το 2002 η λειτουργία εισπράξης φόρων ήταν 62, ενώ το 2013 η λειτουργία εισπράξης ανέρχονται στους 35. Εκείνο το οποίο χρήζει, έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον, είναι πως η Ερευνητική Επιτροπή ζήτησε να έχει ενώπιόν της στοιχεία, το σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο ψηφίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με τους εισπραχτέως φόρους από τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Ότι δηλαδή γίνεται μια διαφορετικού τρόπου φορολόγηση των ποδοσφαιρικών σωματείων. Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από την Ερευνητική Επιτροπή και είπε ο κύριος Πούφος ότι την ερχόμενη Τρίτη θα υπάρχουν αυτά τα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής, για το οποίο Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα υπάρχει ειδικό σχέδιο για τη φορολόγηση των ποδοσφαιρικών σωματείων.